προλάβει αυτά τα σχήματα δεν πληρώνουν ή αυτοί που έχουν οκτάους φέρνουν το προσωπικό και δουλεύουν 4,5 ώρες για να μην δώσουν ρεπό και να μην πληρώσουν ό,τι λειτουργούν το κάθε εργαζόμενος. Άρα λοιπόν δεν έχουμε περαιτέρω θέσεις απασχόλησης. Έχει καταρριφθεί και αυτό το, το επιχείρημα, την αιτιολογία που έχουν τα ιδιωτικά και οι κυβερνώντες. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς από την αρχή και σαν σύλλογος και σαν ομοσπονδία ήμασταν προστάριδες. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και μία Κυριακή το 2013 που η Ομοσπονδία δεν μας κάλυψε, μόνοι μας πήραμε απόφαση και απαιτήσαμε, ήταν ο μοναδικός σύλλογος σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι δεν είμαστε διατεθειμένοι με τίποτα να χαρίσουν αυτή την Κυριακή. Είναι μία άλλωστε και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθη ότι είναι απαραίτητη μία μέρα προσωπικής ξεκούρασης, οικογενειακής ζωής, θρησκευτικής συνέπειας και ό,τι άλλο ο καθένας μας θέλει για την Κυριακή. Επειδή σε πολλά πράγματα με κάλυψε ο Πρόεδρος, να μην κουράσω, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, αυτό που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, οι έμποροι, οι εμποροϋπάλληλοι, ως κοινωνική εταίρεια, ο ΒΕΣΝΑ, η ΓΕΣΕΒΕ, θα πρέπει να το έχουμε κάνει από την αρχή. Δεν πειράζει όμως, έστω και τώρα, θα πρέπει να είμαστε όλοι στον δρόμο, θα πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε. Σήμερα είμαστε εμείς στον ιδιωτικό τομέα, αύριο θα είναι δημόσιο πάλι, θα είναι 10 τράπεζες, τα ΕΤΑ και οτιδήποτε άλλο είναι στις επιχειρήσεις αυτές. Και θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μέρες είναι αρκετές. Δεν μας λείπουν οι μέρες για να ψωνίσουμε αλλά τα χρήματα για να ζήσουμε. Μας λείπουν οι δουλειές και τα χρήματα. Και θα δούμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, την Κυριακή να μην διαθέσουν ούτε ένα ευρώ στην αγορά, να μην κατέβουν για ψώνια και να βοηθήσουν, να ενισχύσουν τον αγώνα μας, ώστε να πάρουμε πίσω ένα κεκτημένο δικαίωμα που με αγώνες με θυσίες και πάλι από ό,τι φαίνεται, με πολλή αγώνα θα καταφέρουμε να το πάρουμε πίσω. Σας ευχαριστώ.